Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το χιόνι θα πέσει πυκνό σε όλα τα ορεινά, στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, όπως αυτές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και πρόσκαιρα της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Καταιγίδες αναμένονται στην Αττική, ενώ χιόνι προβλέπεται για την Θεσσαλονίκη. Στη Δυτική Μακεδονία αναμένονται νεφώσεις με χιονοπτώσεις. Στα υπόλοιπα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στα παραθαλάσσια και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία και σε παιδινές περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, κυρίως προς το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά, βορειοανατολικά 5 με 7 και βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 5 βαθμούς Κελσίου. Θα επιδεινωθεί πράγματι ο καιρός από σήμερα, μας άνθηκε στη συνέχεια, με πάρα πολλές χιονοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία μέχρι τη Δυτική Μακεδονία και εν συνεχεία Κεντροανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δε δίνουν ότι στην Κεντρική Μακεδονία, για παράδειγμα, θα έχουμε χιονοπτώσεις από τα 150 με 200 μέτρα και υψηλότερα σχεδόν στις περισσότερες περιοχές. Αναμένονται οι χιονοπτώσεις εκεί. Πρόσχερα όμως τα επίπεδα χιονοπτώσεων θα πέφτουν σε τοπικό επίπεδο από τα 70 με 100 μέτρα και υψηλότερα θα χιονίζει. Και ακόμη σε πιο τοπικό επίπεδο θα χιονίζει ακόμα και μέχρι τα παιδινά για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές σε όλα τα ορεινά της υπηρωτικής χώρας, στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά και σε παιδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και βαθμία της Θράκης. Αύριο, από τα ανατολικά τμήματα των ομών Καβάλας και τα ανατολικά τμήματα των ομών Δράμας, του νομού Δράμας. Από τον ομό Καβάλας και τον ομό Δράμας στις ανατολικότερες περιοχές, σε Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο, θα χιονίσει μέχρι και τα παραθαλάσσια τμήματα, σε παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Σαφέστατα θέτει σοβαρή υποψηφιότητα και η πόλη της Καβάλας, για παράδειγμα, η οποία είναι στη θάλασσα. Από αργά τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, οι χιονοπτώσεις αυτές σχεδόν θα έχουν σταματήσει παντού και αυτό θα είναι το τελευταίο αντίο της συγκεκριμένης κακοκαιρίας. Άρα λοιπόν, χαμηλές θερμοκρασίες αύριο, ιδιαίτερη προσοχή, δεν το συζητάμε, για τα ορεινά τμήματα και ημιορεινά της Κέντρο-Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Θα έχουμε πυκνές έως σφοδρές χιονοπτώσεις κατά διαστήματα από τα μεσάνυχτα σήμερα και στη συνέχεια και σταδιακά θα επεκτείνονται τα φαινόμενα προς το ξημέρωμα της αυριανής ημέρας μέχρι και τη Θράκη. Μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες έχουν επηρεαστεί περισσότερες περιοχές που σας προανέφερα. Ενώ, όπως σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ζήσης Μπόνιας, ο μηχανισμός του Δήμου είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενο νέο κύμα κακοκαιρίας. Είμαστε σε ετοιμότητα. Τα παιδιά είναι διαθέσιμα, όλοι οι εργαζόμενοι. Όποιος με βλέπει μου λέει ό,τι χρειαστείς εδώ είμαστε, ό,τι χρειαστείς εδώ είμαστε. Με απόλυτο συντονισμό όλων των υπηρεσιών αντιμετωπίστηκε το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τον Εύρο, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβιτς. Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες ήταν σε γρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσουν το κύμα κακοκαιρίας και να κρατήσουν το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο ανοιχτό. Επί 24ωρου βάσεως τα συνεργεία ήταν στους δρόμους, 2.500 τόνοι αλάτι καταναλώθηκαν στο εθνικό κυρίως δίκτυο και στο επαρχιακό. Δεν έκλεισε σε καμία περίπτωση παρά τα έντονα και σφοδρά καιρικά φαινόμενα που είχαμε και ήταν μια επιτυχία. Μια επιτυχία όμως που έχει, μπορούμε να πούμε, και συνοδοιπόρους αλλά και συνεργάτες, τους Δήμους που έδωσαν τη δική τους μάχη μέσα στο δημοτικό δίκτυο αλλά και το στρατό. Ο στρατός ήταν δίπλα μας σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που κηρύχθηκε ο νομός σε έκτακτη ανάγκη. Ξέρετε ότι και δύο μηχανήματα πήγαν στη Σαμοθράκη και βοήθησαν το Δήμο στο έργο του αποχιονισμού. Μετά την κακοκαιρία, ωστόσο, εμφανίστηκαν και τα πρώτα προβλήματα στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, καθώς λόγω της ρήψης άλατος δημιουργήθηκαν τεράστιες λακκούβες στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των οδηγών και τις ζημιές που προκαλούνται στα οχήματα. Σύμφωνα με τον κύριο Πέτροβιτς, συνεργεία της περιφέρειας έχουν ήδη ξεκινήσει την αποκατάσταση του οδοστρώματος. Το οδικό δίκτυο έχει γεμίσει πληγές το οδόστρωμα. Ήδη συνεργεία από την Κυριακή της περιφέρειας βρίσκονται στο εθνικό οδικό δίκτυο και πουλώνουν αυτές τις πληγές. Καθημερινά όμως και εξαιτίας των βροχοπτώσεων και του ψύχους εμφανίζονται και νέα προβλήματα. Ειδοποίησαμε την Εγνατία Οδό να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της στο κομμάτι και στο τμήμα που της αναλογεί.
γιατί τα προβλήματα, ξέρετε, διαρκώς μεγενθύνονται. Εκεί που εστιάζει τώρα την προσοχή της Υπεριφερειακή Ενότητα Εύρου είναι στο ενδεχόμενο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων από την γειτονική Βουλγαρία. Οι όγκοι που έχουν συσσωρευτεί στα βουνά της Βουλγαρίας από πάγο ξεπερνούν τα 60 εκατοστά. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ήπια τήξη του πάγου μας βοηθά. Αν έχουμε απότομη τήξη των πάγων, θα έχουμε περισσότερα νερά. Περισσότερα νερά σημαίνει απειλή πλημμυριών.